τα παιδιά τις δεξιότητές τους να τις αναδεικνύουν, να βγαίνουν και έξω από το σχολείο. Το έξω να έρθει και μέσα στο σχολείο. Όλο αυτό το ανοιχτό πράγμα στην εκπαίδευση. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης μαζί μας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Μάριος Άλμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου είναι βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς. Κύριε Σεβαστάκη, βγαίνουμε, λέει, εξιτήριο από την Επιτροπή, είπε ο Πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα όμως αυτό που μας ενδιαφέρει και που έχει να κάνει με το χρέος, είχαμε διάφορα αντικρώμενα εχθές. Από τη μία ότι είναι πολύ σύντομο αυτό, από την άλλη δεν είναι τόσο σύντομο, είναι λίγο πιο αργά, και από την άλλη το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και ο κ. Σόιμπλε να λένε ξεχάστε το, δεν τα συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα θέματα. Ναι, είναι το πιο αμιγός πολιτικό σκέλος αυτής της μεγάλης διαβούλευσης που κάνει η χώρα αρκετά χρόνια τώρα με τους δανειστές της, η διαχείριση του χρέους και ο τρόπος με τον οποίο θα περιγραφεί αυτό στα πολιτικά κοινά των διαφορών χωρών. Δηλαδή κάθε ελίτ θα περιγράψει στο πολιτικό κοινό της τον τρόπο με τον οποίο θα εξορθολογιστεί το χρέος. Το χρέος δεν μπορεί να μην μπει σε μέτρα που να είναι υλοποιήσιμα και πραγματικά. Και επίσης δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να έχει την παραγωγή χρέους ως οργανικό οικονομικό της κομμάτι. Δεν μπορεί μέρος οργανικό της οικονομίας της Ευρώπης και της Ευρωζώνης να είναι η δημιουργία χρέους. Γιατί όλες οι χώρες έχουν υπερδιπλασιάσει το χρέος την τελευταία δεκαετία. Αυτό δεν ακούει στην κοινή λογική. Είναι τεράστια κεφάλαια που αποσπώνται από την πραγματική οικονομία, ονομαστικά κεφάλαια, τα οποία είναι κάπου παρκαρισμένα. Αυτό πόσο μπορεί να συνεχίζει. Η Ελλάδα είναι μέρος ενός προβλήματος, δεν είναι το πρόβλημα. Το διατάφτα όμως, κύριε Σεβαστάκη. Το διατάφτα είναι ότι κάνεις πολιτική, σε αυτή την πολιτική διαλκυστίνδα, κάνεις, πράττεις, προτείνεις, αντιπροτείνεις, διαπραγματεύεσαι, είναι η μοίρα. Δεν θα λήξει καμία διαπραγμάτευση, γιατί είναι ισχυρά συνδεόμενη η ελληνική οικονομία με την ευρωπαϊκή. Επομένως, όλα θα τίθενται συνεχώς υπό αίρεση και υπό διαπραγμάτευση. Και επίσης, να πω κάτι. Ναι. Οι συμφωνίες όλες θα έχουν μία πλαστικότητα. Πάρα πολλά πράγματα θα διορθώνονται στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έχει ήδη συμβεί. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Αν σκεφτείτε τον τρόπο, την πρώτη κυβέρνηση του Παπανδρέου, τη δεύτερη κυβέρνηση, το δεύτερο κυβερνητικό κύκλο επί Σαμαρά και τον τρίτο επί Τσίπρα, θα δείτε μεγάλες αλλαγές, παραδείγματος χάρη, στην υποχρέωση του πλεονάσματος. Αυτό σημαίνει ότι διορθώνονται πράγματα στην πορεία, ναι, και θα διορθώνονται. Δεν σας ανησυχεί, ναι, ότι βλέπετε, εμείς δεν το βλέπουμε, εμείς το εφιστάμεθα, δεν βλέπετε την οικονομία ως απλή τσέπη και όχι στην πραγματικότητα ως παραγωγή? Δεν βλέπετε δηλαδή έναν οικονομικό οπορτουνισμό, αλλά ναι, δεν το βλέπετε ένα καιροσκοπισμό ο οποίος κυριαρχεί πια όχι μόνο στις ελίτ αλλά και σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε ιστορικό λόγο να υλοποιήσουν αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Είναι μια διαχείριση οικονομίας τεχνικίστικη που αφαιρεί τα ποιοτικά στοιχεία που είναι η παραγωγή, που είναι η δημιουργία, που είναι η χρησιμότητα. Τι κάνετε γι' αυτό? Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, και βλέπετε ότι όλες ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης είναι αμυντικό. Και όχι μόνο από εμάς και από τους προηγούμενους. Αμυντικό. Δηλαδή λογιστικά. Τι έχω, ναι, τι. Αυτό λέω. Και όχι διόρθωση του πυρήνα. Που είναι τι παράγω. Άρα, τι κάνω. Και κυρίως τι κουλτούρα παραγωγική έχω διαμορφώσει, η οποία έχει χαθεί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχει χαθεί η τεχνογνωσία της παραγωγής, της δημιουργικότητας. Μέσα από τις γραφειοκρατίες, μέσα από τις επιδοτήσεις, μέσα από την κατάχρηση. Έχει μια νοθρότητα παραγωγική. Πού πάμε λοιπόν? Αυτό είναι το στοίχημά σου. Αυτό είναι το στοίχημά σου. Δεν νομίζω ότι αυτό λύνεται με εντολές, με εντολή ενός υπουργού ή με την απόφαση σε ένα διαπραγματευτικό πάνελ. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα και θα το έχουν και οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι. Κύριε Σεβαστάκη, πολιτική βούληση λέτε εσείς ότι έχετε. Από εκεί και πέρα έδωσε, ναι, και το σύνθημα, υποτίθεται ο Πρωθυπουργός, και λέει από εδώ και πέρα στο φουλ οι μηχανές των Υπουργείων. Με συγχωρείτε όμως, αλλά εάν δεν έχουμε και τη δυνατότητα, την οικονομική, αν δεν έχουμε το καύσιμο για να πάνε μπροστά αυτές οι μηχανές, ναι, πώς θα λειτουργήσουν? Πώς θα λειτουργήσουν στο φού? Έχεις πάρει έναν χρόνο πολιτικό που μπορείς να κάνεις πολιτική παραγωγή και
να στρέψεις την οικονομία σου και να απελευθερώσεις από αυτή την παραγωγική αδράνεια. Τον έχεις πάρει καθόλου. Ναι, τον πήρες. Έχεις 1,5 έτος περίπου μπροστά σου και αυτό, σαν χώρα εννοώ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ικανό διάστημα, λέτε κύριε Σεβαστάκη, αυτό. Αυτός ο 1,5 χρόνο υποθέτουμε ότι είναι καλύτερες συνθήκες. Ακούστε, δεν θα είναι στατική στροφή. Από την εξοικονόμηση, την πολιτική εξοικονόμηση, να περάσουμε σε ουσιαστική οικονομική αλλαγή. Έχει οριμάσει, νομίζω, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Παρόλο που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια ορισμένοι να το πετάξουν από την ατζέντα, αυτό το κομμάτι το παραγωγικό διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται και τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Ναι, αυτό λέω. Σε όλο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό χρησιμοποιήσα αυτόν τον όρο. Δεν είπα απλώς όλα τα κόμματα. Χρειάζομαι όλο το πολιτικό κρατάει σύστημα. Κρατάει σε αυτό το επίπεδο με τη στάση της πίσω τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια διαχείριση εν μέρη αμυντική, δηλαδή προσπαθεί να φθείρει τον αντίπαλο, νομίζοντας ότι έτσι τον καθυλώνει. Στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι αδρανοποιείται διαπραγματευτικά και παραγωγικά η χώρα. Έτσι νομίζω. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δυνάμεις σε όλα τα κόμματα που έχουν αυτή την προοδευτική στόχευση. Και πότε θα εκφραστούν? Από κάτω έχετε υπάρχουν, εκτίμηση? Από κάτω υπάρχουν και λειτουργούν. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο βουβό κομμάτι της πολιτικής. Δεν είναι όσα παίζουν στα μίντια αυτά που παράγουν πολιτική. Υπάρχουν κι άλλα από κάτω. Ποιότητες που διαφοροποιούν και τα κόμματα και τις γλώσσες. Μπορεί να τις δούμε και να εκφραστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα και εννοώ ψηφοφορίες που θα δώσουν. Ναι, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν θα αναφερθούν σε ένα μέτρο, αλλά στην πραγματικότητα θα δώσουν μια άλλη λογική. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, να βγεις από το άγχος, να φθείρεις τον αντίπαλό σου, γιατί νομίζοντας ότι έτσι παίρνεις πολιτικό χρόνο. Δεν τον παίρνεις. Στην πραγματικότητα, φθείροντας τον αντίπαλο, πας και εσύ πίσω μαζί του. Όλοι πάτε. Κύριε Σαλμά, αυτό που είπε ο κ. Σεβαστάκης, σε μια διαδικασία συνεννόησης. Αυτό λέει, αυτό είπε λίγο πολύ. Το λέω την πρώτη φορά που βγήκα στα. Προφανώς, όχι, δεν είπα ότι το λέτε αυτή τη στιγμή. Λέω ότι μιλάτε για μια εθνική συνεννόηση, μιλάτε για να πάει η χώρα μπροστά, να παράξουμε στη τελευταία ανάλυση, να μην είμαστε σε μια πολιτική επιδοματική, να είμαστε σε μια πολιτική να δώσουμε απλά στον εξαθλειωμένο ένα επίδομα. Άρα λοιπόν χρειάζονται ευρύτερες συμμαχίες στο πολιτικό χώρο και πιθανότατα, δεν ξέρω, να μου απαντήσετε, εάν αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να τα σπάσει τα άρθρα, να τα σπάσει τα άρθρα. Όχι ένα άρθρο τα αντίμετρα, ένα άρθρο τα μέτρα και ψηφίστε συνολικά, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν απελευθερώνει και κάποιους ανθρώπους να πούνε ότι εγώ διαφωνώ με όλο αυτό το πράγμα, διαφωνώ με εκείνο το μέτρο, συμφωνώ με εκείνο το μέτρο. Λοιπόν, να κρατήσω πάλι εκεί που το είχε το επίπεδο της συζήτησης ο κύριος Σεβαστάκης και να μην το πάω στα τεχνικά διλήμματα που η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει κατεβάζοντας το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, ως αν να μιλάει σε μη νοήμονες. Το θέμα μου δεν είναι αν θα σπάσει και αν θα ψηφιστούν τα μέτρα. Το θέμα είναι να δούμε πώς ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα μπορεί να βοηθήσουμε να βγούμε από το τέλμα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και μετά θα κάνουμε το λογαριασμό στις εκλογές, τι ήταν καλό και τι κακό. Είμαι δε από αυτούς τους υποστηριχτές που προτάσουν το εθνικό συμφέρον. Πάντα προτιμώ μια κυβέρνηση να βοηθάει τη χώρα, ακόμη και όταν βρίσκομαι στην αντιπολίτευση και δεν προκύπτει να υποφελούμε από αυτό. Όμως για να δούμε ποιος φτιάχνει την ατζέντα για να παρασύρει και τα άλλα κόμματα να στηρίξουν ή να κριθούν ή να αναμετρηθούν με τη σοβαρότητά τους. Την ατζέντα φτιάχνει η κυβέρνηση. Ερχόμενος εδώ σήμερα, σκέφτηκα τι θα με ρωτήσουν πάλι, θα με ρωτήσουν αν θα ψηφίσουμε τα αντίμετρα ξεχωριστά, αυτό είναι επικαιρότητα. Εκεί περνούσα όμως στον δρόμο, έβλεπα πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά που ασχολούνταν με την οικοδομή. Πάρτε αυτό το απλό παράδειγμα, γιατί εμείς είμαστε πολιτικοί, παρότι μας ζητάτε να γίνουμε πολιτικοί αναλυτές πολλές φορές, να μιλήσουμε για την πραγματική πολιτική. Οικοδομή. Τελειώσαν πάνω από 200 επαγγέλματα. Μια κυβέρνηση την έχει σήμερα. Πρέπει να πάρει μέτρα να δούμε αν μπορεί να ξανακινηθεί αυτό το κομμάτι. Παράδειγμα, έπρεπε σήμερα ο υπουργός, ο αρμόδιος, η κυβέρνηση να θέτει το θέμα αν θα πρέπει ξανά σήμερα να είναι τα 4 στρέμματα για να χτίσει κάποιος εκτός σχεδίου, όπως ήταν παλιά στις καλές εποχές που προτάσσονται το περιβάλλον και η οικολογία από τη σήμερα που έχει ανάγκη να ξανά ίσως μειωθεί αυτό το 4 στρέμματα. Δεύτερον, θα έπρεπε να τεθεί το θέμα κατά πόσο αυτός που θα έρθει να φτιάξει ένα σπίτι σήμερα, μια μεγάλη επένδυση, να το χτίσει, να βρούμε ένα ειδικό καθεστώς για τα χρήματα από το πόθεν έσχες του. Θα έπρεπε να δούμε τον ένφια των καινούριων κτισμάτων για να του δώσουμε κίνητρα
μήπως για 5 χρόνια το ρυθμίσουμε. Κύριε Σαλμά, μου επιτρέπετε σε αυτό. Τελειώνω. Επειδή να το ολοκληρώσω. Βάζετε θέματα όμως, ξέρετε τι γίνεται. Δεν βάζω θέμα, είμαι σε ένα στην θέμα. Στην ουσία δεν πάμε πίσω με αυτή τη λογική. Όχι, να σας πω γιατί. Δεν γυρίζετε πίσω σε πρακτικές που κάτω από άλλες συνθήκες βεβαίως και άλλες αναγκαιότητες, ακόμα και μικροπολιτικές, τις υπερασπίστηκαν πολύ πολιτικοί. Να φύγουμε μπροστά. Να ξαναγυρίσω πίσω στα. Να φύγουμε μπροστά. Δεν έχει βγει πίσω. Να σου πω γιατί. Άρα, θέλω να γιατί πω... τις ξαναφέρνουμε αυτές πίσω. Προσέξτε, εσείς είστε εδώ κάθε μέρα. Ναι. Εγώ έχω την τύχη να βρίσκομαι και από το ακροατήριο, όπως και εσείς άλλες ώρες που δεν είστε στην εκπομπή. Ο κόσμος κουράστηκε. Από μια κυβέρνηση που κάθε φορά να λέει ότι έκανε το καλύτερο δυνατόν και μια σπουδαία διαπραγμάτευση. Από μια αντιπολίτευση που να λέει ότι θα μπορούσατε καλύτερα αν ήμασταν εμείς να είμαστε καλύτερα. Αυτό κούρασε τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Όταν έθεσε ένα παράδειγμα, την οικοδομή για παράδειγμα, ο Αιγιαλός θα παραμένει απόρθητο φρούριο ή θα πρέπει να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δοθεί δυνατότητα σε ένα μικρό ελάχιστο κομμάτι να μπορεί να χτίζει ένα άνθρωπο. Εσείς λέτε να μην είναι απόρθητο φρούριο? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι, γιατί θέλω να κινήσω την οικονομία. Μα γιατί πρέπει η κίνηση της οικονομίας να είναι πάντα προϊόν... εις βάρος? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις? Όχι, η Ριβιέρα δεν έπαθε τίποτα που είναι τα σπίτια πάνω στη θάλασσα, ούτε η Μύκονος. Αντιθέτως ήταν προϊόντα τουριστικά. Σήμερα υπάρχει, υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να κάνει τουρισμό. Λέτε, δίνετε την εικόνα. Πούστε, θέλει να κάνει τουρισμό πάνω στη θάλασσα. Και πάει στις Μαλδίβες και πάει εκεί που δίνεται δυνατότητα να φτιαχθούν σπίτια με στη θάλασσα. Δηλαδή, αν ένα νησί έχει 100 παραλίες, δεν μπορεί μία πιλωτικά να δοθεί για να πουληθεί και αυτό το τουριστικό προϊόν. Είτε αυτά που λέω είναι σωστά, είτε αυτά που λέω είναι λάθος. Η ατζέντα μας, η πολιτική, έπρεπε να είναι σε επιμέρους τέτοια θέματα και πλέον να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Μάλιστα. Πόσο θα κύριε συζητάμε Παπαθεωδό, για αυτή τη διαπραγμάτευση? Δίνεται μία διαφορετική οπτική συνολική. Ναι. Κύριε Παπαθεοδωρού, σε αυτή τη λογική, πώς εσείς τοποθετήσετε? Δηλαδή, έβαλε ένα ζήτημα ο κ. Σαλμάς. Λέει, η αναγκαιότητα, η συγκυρία μας κάνει να αναζητήσουμε και λύσεις οι οποίες πρέπει να πάρουμε σκληρές αποφάσεις. Κοιτάξτε. Για να μπορέσει να πάρει μπροστά, λέει η μηχανή. Και θα δούμε. Το άκουσα, το άκουσα. Κοιτάξτε, επειδή σας βλέπω πάρα πολύ συνενετικούς όλους. Ναι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη λογική, διότι και ο κύριος Σεβαστάκης, προηγουμένως, ο αγαπητός κύριος Σεβαστάκης, ο οποίος έχει πολύ, αν θέλετε, συγκατημένο λόγο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει αυτό το οποίο λέμε και εμείς από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, χρειάζεται εθνική συνεννόηση σε ορισμένες πολιτικές που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ναι. Εθνική συνεννόηση σημαίνει όχι ότι μιλάει η κυβέρνηση και ακολουθεί η αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι το έχουν πάρει λίγο λάθος. Εθνική συνεννόηση σημαίνει ότι κατατίθενται πάνω στο τραπέζι οι προτάσεις, αποφασίζουμε αυτό το οποίο θεωρούμε, αν θέλετε, ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα και προχωράμε. Εθνική συνεννόηση θα σήμαινε σήμερα ότι εφόσον η αντιπολίτευση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Δημοκρατική Συμπαράταξη από χτες είπε με άνθρωπο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το πρωί ότι ξέρετε όλα αυτά για τα υπερβολικά πλεονάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αφαίρεση από την πραγματική οικονομία εξιδής με ευθύνη του Πρωθυπουργού από το Δεκέμβρη είναι εξιδής. Τα πήρα ο Πρωθυπουργός από την οικονομία και εξαφανίστηκαν τα εξίδες. Έχει να δώσει 1,9 2 δισεκατομμύρια πίσω στην κοινωνία. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο λοιπόν θα τα δώσει. Και εδώ έρχομαι σε αυτό το οποίο υπόθηκε προηγουμένως. Προτείνουμε εκεί που επιδοτεί συνεχώς την ανεργία και χωρίς να έχεις κανένα πρόγραμμα για την ανεργία, για να περάσουμε την επόμενη μέρα, δεν είναι μόνο μνημόνια η Ελλάδα. Έλα να συμφωνήσουμε ότι θα δημιουργήσεις 200.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και θα πληρώνεις από το υπερπλεώνασμα που σου έμεινε και δεν θέλεις να το δώσεις στην κοινωνία, αλλά εμείς σου προτείνουμε να το δώσεις. Το 1,9, τα 2 δις. Να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Να δημιουργείς θέσεις εργασίας. Δηλαδή, παραγωγή πλούτου. Δηλαδή, μεγαλύτερη κατανάλωση. Άρα, μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πάμε να δούμε μέτρα. Αν το κατάλαβα, να καλύπτω εγώ στην κυριολεξία. Να καλύπτω ότι αυτή τη στιγμή καλύπτεται. Ξέρω εγώ αυτό που χρειάζεται αυτή το ταμείο ενός εργαζόμενου, το οποίο θα το πάρει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά τον διώξω. Δεν θα πάψω εγώ να το καλύπτω. Ξέρετε κάτι. Διότι τα λεφτά του άλλου του εργαζόμενου είναι αυτά που θα δώσουν πίσω. Ακούστε. Είναι μια συζήτηση για την οποία νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένες σταθερές. Σήμερα μέσω ΟΑΕΔ έχουμε την επιδότηση θέσεων απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Μέσω Δήμων. Μιλήστε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μιλάω καθημερινά. Ναι.
πηγαίνουν και δεν έχουν τίποτα να κάνουν οι περισσότεροι. Δεν είναι μόνο βεβαίως δημόσιο. Είναι το μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο μέρος. Είναι το μεγαλύτερο μέρος. Με τα 9 μήνες. Αν έρχονται σε έναν επιχειρηματία λοιπόν και του έλεγες. Χοντρικά, εγώ καλύπτω το οκτάμινο αυτό ως κράτος γιατί είναι κοινωνική μου πολιτική. Έλασε να καλύψει το τετράμινο, 4 μήνες. Ποιο επιχειρηματία δεν θα ήθελε να έχει ένα εργαζόμενο για ένα χρόνο και να καλύπτει μόνο του 4 μήνες. Ακούστε. Αυτή τη στιγμή. Τα κάνουν ένα χρόνο και μετά τα παρατάνε. Του σε διώχνουν μετά. Αυτό το οποίο. Και τον έχω πληρώσει εγώ. Έχει βγάλει τα κέρδη του εγώ. Λέω, ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν κοιτάξετε. Θέλει ελέγχου, θέλει χιλιάδε. Αν κοιτάξετε ποια είναι η ζημία για την πραγματική εργασία, θα σα πω ότι το τελευταίο διάστημα πέραν τη ευέλικτη εργασία δεν έχουν δημιουργηθεί θέσει εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Και πάντω, για να δώσει μια καινούργια πνοή σε αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία, δηλαδή στην ανεργία, να δώσεις στην εργασία, θα πρέπει να την επιδοτήσεις. Θέλετε να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Μάλιστα, εντάξει, να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Γίνει αυτή η αλλά εθνική συνεννόηση, εθνική συνεννόηση είναι να φύγεις από τη θέση σου, να φύγει από τη θέση του ο καθένας και να δεις τι είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Μέχρι τώρα πάντως. Υπάρχει παιδί, όχι για να μέχρι τώρα πάντως. Είστε σαφείς. Απαντώ στο ερώτημά σας. Συγγνώμη. Υπάρχει ρεαλιστικά. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Για τα αντίμετρα. Στιγμή, για εθνική. Όχι, για αυτό που λέτε, για εθνική συνεργασία. Υπάρχει χώρος εφόσον συμφωνεί και η κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής έχει αποδείξει ότι, δεν το ότι κλωτσάει οποιαδήποτε θέση η οποία έχει προοπτική για την χώρα. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή με τις τοποθετήσεις των κομμάτων, με όσα έχουν λεχθεί, με ό,τι γίνεται, με τις προβολές ας πούμε των ιδεολειψιών ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα ή το λέμε για να το λέμε. Κοιτάξτε, ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο μέχρι και το μνημόνιο στήριξε το 2015 και στήριξε επί Παπανδρέου 80 νομοσχέδια. Το έχουμε αποδείξει αυτό, έτσι. Ναι. Νομίζω χάθηκε το momentum, η κυβέρνηση δεν το επιθυμεί και αφού δεν το επιθυμεί η κυβέρνηση δεν γίνεται. Να σας πω γιατί. Όταν κάνεις, ανεβάζεις τους τόνους, να βρεις δίθεν σκάνδαλα που μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε τίποτα. Σκάνδαλα, να δω σκανδαλολογία απίστευτη και μία πόλωση του πολιτικού συστήματος. Δείχνεις ότι δεν το θες, λέτε. Ναι, ακριβώς. Άρα χάθηκε αυτό το μομέντο, δυστυχώς, για τη χώρα. Αυτό είναι. Είναι αποσανατολισμός όλες αυτές τις ιστορίες περί σκανδάλων κλπ. Να κάνω ένα αντιεμπορικό κλείσιμο παρόλο που. Να κάνετε, γιατί θα κλείσουμε. Γιατί σας λέω ότι είναι ένας δρόμος. Αυτή η συζήτηση είναι ένας δρόμος. Δηλαδή υπάρχουν ιδέες που μπορείς να δουλέψεις πάνω τους, το συγκεκριμένο συνδέει. Εγώ είμαι υπέρ του να διερευνηθούν για να φύγει από πάνω η σκιά από το πολιτικό σύστημα όλες οι, ακόμα και οι υποψίες. Είναι σημαντικό αυτό και εξυγιαντικό. Αλλά οι ιδέες του συγκεκριμένου, επιδότηση εργασίας, δηλαδή να μεταβάλεις τον άνεργο από έναν επιδοτούμενο για να αδρανεί σε επιδοτούμενο εργαζόμενο, αυτές οι ιδέες μπορούν να τεθούν και επίσης θα ήθελα και στα εθνικά θέματα μεγαλύτερη δουλειά και συζήτηση. Εκεί γίνεται δυνατή δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Μια κουβέντα που εκφράζει και τους τρεις μας όμως. Μια κουβέντα που νομίζω ότι εκφράζει και τους τρεις μας. Για τα θύματα της Μαρφίν. Πάμε στον Γιώργο. Τα τρία άτομα τα οποία πριν από χρόνια έχασαν τη ζωή τους από παρακρατικούς και μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη βρεθεί ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε και εκ μέρους και των τριών μας. Λοιπόν, πάμε.